Κυρίες και κύριοι, έχουμε τώρα όμως μία νέα έκτακτη εξέλιξη στο θέμα της Λιβύης, καθώς φαίνεται ότι συγκλήθηκε μία έκτακτη σύσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο συνάδελφος Σαράς Μιχαλόπουλος θα μας πει περισσότερα για αυτήν. Καλησπέρα Γιάννη. Πράγματι, αύριο 2 η ώρα Ελλάδος θα γίνει συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συμμετοχή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, κ. Δένδια. Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι να σταλεί ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία, κάτι που είναι αναμενόμενο δεδομένου ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Σαρλ Μισελ, έστρωσε το έδαφος χθες, καταδικάζοντας ως παράνομο το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης, λέγοντας ότι παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών. Ευρωπαϊκές πηγές μας τόνισαν ότι γενικός στόχος του Συμβουλίου είναι να βρεθεί ένας κοινός τόπος για μια κοινή προσέγγιση στην επόμενη μέρα της Λιβύης. Οι Υπουργοί Εξωτερικών θα δώσουν αναφορά σχετικά με τις διπλωματικές συναντήσεις που έγιναν την περασμένη εβδομάδα, όπως παραδείγματος χάρη στο Κάιρο, όπως αναφέρατε πριν. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Ντι Μάιο για τις επισκέψεις του στην Τινησία, την Αλγερία και τη Λιβύη. Αξίζει όμως να επισημάνουμε, Γιάννη, ότι προβληματίζει τη γλωσσία της Ιταλίας. Αυτό είναι το κυριότερο σημείο ακριβώς, Σαράντη, ναι. Γιατί εχθές είδαμε ότι δεν υπέγραψε ουσιαστικά το κοινό ανακοινωθέν από την πενταμερή μεν, αλλά τετραμερή τελικά συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών στο Κάιρο. Ακριβώς, γιατί το θεώρησε πάρα πολύ σκληρό απέναντι στην Τουρκία και την κυβέρνηση της Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης. Από την άλλη πλευρά όμως, ο Φαγές Αλ-Σαράτζ, που υποστηρίζει ο ΟΗΕ, ακύρωσε την επίσκεψή του στη Ρώμη την τελευταία στιγμή, διότι έμαθε ότι ο Χαφτάρ είχε συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζουζέπε Κόντε. Παίζουν ένα διπλό παιχνίδι και σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες, η Ιταλία δεν θέλει να αλλάξει και πολύ το στάτους της στη Λιβύη. Μάλιστα.